Η ακμή είναι ένα νόσημα το οποίο ταλαιπωρεί κυρίως τα παιδιά της εφηβικής ηλικίας, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι μια νόσος η οποία θα ξεκινήσει ενδεχομένως λίγο νωρίτερα στα κορίτσια όταν θα αδιαθετήσουν, όπως λέμε. Τα αγόρια μπορεί να αργήσουν λιγάκι, αλλά τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας από 13, 14 μέχρι και 18, 19 θα έχουν ένα άλλοτε λιγότερο, άλλοτε σοβαρότερο πρόβλημα ακμής. Όχι ότι δεν υπάρχουν και ενήλικοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακμής. Λέμε ότι η ακμή είναι ένα νόσημα της ηλικίας, αλλά πάρα πολλές φορές έχουμε ανθρώπους, ασθενείς, είτε άντρες είτε γυναίκες, που αντιμετωπίζουν ακμή μέχρι και την ηλικία των 30 και των 35 και των 40 ετών. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι η ακμή είναι νόσος, η ακμή δεν αντιμετωπίζεται ούτε με ματζούνια, ούτε πάρε μια κρεμούλα, γιατί μου το είπε ο κύριος Τάδε ή μου το είπε η κυρία Τάδε. Η ακμή θέλει φαρμακευτική αντιμετώπιση, θέλει καταρχήν διάγνωση από τον ειδικό δερματολόγο. Και αφού τεθεί η διάγνωση, θα αποφασιστεί ο τρόπος θεραπείας αναλόγως της βαρύτητας της ακμής. Υπάρχουν ακμές οι οποίες θα αντιμετωπιστούν με πιο απλά πράγματα, όπως είναι κάποιες τοπικές θεραπείες, κρέμες, λοσιόν κτλ. Υπάρχουν οι μέτριες μορφές ακμής που εκεί θα χρειαστεί να δώσουμε πιθανόν και κάποιο αντιβιωτικό από το στόμα. Και υπάρχουν και πολύ σοβαρές μορφές ακμής. Αυτή η λεγόμενη οζυδιοκυστική ακμή, η οποία είναι η πιο σοβαρή μορφή ακμής, που πραγματικά η ακμή αυτή, αν την αφήσεις, θα σε σημαδέψει για όλη σου τη ζωή, γιατί θα αφήσει πάρα πολύ άσχημες ουλές και σημάδια, που εκεί θα χρειαστεί να δώσουμε ισοτρετινοίνη, ένα φάρμακο που γίνεται πολύς λόγος γύρω από αυτό. Κάποιοι το φοβόνται, κάποιοι δεν θέλουν να το δώσουν, κάποιοι γονείς δεν θέλουν τα παιδιά τους να το πάρουν. Εντάξει, είναι ένα σοβαρό φάρμακο, χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση, χρειάζεται παρακολούθηση με εξετάσεις αίματος, αλλά όταν το χρειαζόμαστε, θα μας λύσει το πρόβλημα της ακμής εφόρου ζωής. Γι' αυτό λοιπόν, όποιος έφηβος ή ενήλικος αντιμετωπίζει πρόβλημα ακμής, καλό θα είναι να απευθυνθεί στον δερματολόγο του, να πάρει συμβουλή, να πάρει διάγνωση, να πάρει θεραπεία. Η ακμή δεν θα φύγει μόνη της και η ακμή μπορεί να μας ταλαιπωρήσει για πάρα πολλά χρόνια. Οι πιο τυχεροί 1-2 χρόνια, οι λίγο πιο άτυχοι 4-5 χρόνια και κάποιοι μπορούν να ταλαιπωρηθούν ακόμα και δεκαετία ή δεκαετίες με την ακμή. Ευτυχώς σήμερα έχουμε πάρα πολλές λύσεις θεραπευτικές στη φαρέτρα μας, άρα λοιπόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς και χωρίς να έχουμε σημάδια την ακμή από το α έως το ω.